Αδέλφια, με τη χάρη του Χριστού, τώρα θα διαβάσουμε από τη σελίδα 918 από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΒ κεφάλαιο και το 54 εδάφιο. ΙΒ κεφάλαιο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 918, 54 εδάφιο. Έλεγε και προς τους όχλους, όταν είδετε την εφέλην υψουμένην από δυσμόν, ευθύς λέγεται βροχή έρχεται. Και γίνεται ούτω. Και όταν νότων πνέοντα, λέγεται ότι καύσον θέλει είστε. Και γίνεται. Υποκριτέ, το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται. Τον δε καιρό τούτον πώς δε διακρίνεται, διατί και αφ' εαυτόν δεν κρίνατε το δίκαιον. Ενώ λοιπόν οι πάγιοι μετά το αντιδίκου σου προς τον άρχοντα προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού, μήποτε σε σύρει προς τον κριτή, και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη, και ο υπηρέτης σε βάλει στην φυλακή. Συλλέγω δε θέλεις εξέλθει εκείθεν έως σου αποδώσεις και το έσχα των λεπτών. Κατ' εκείνον δε των καιρών ήλθον την έσα απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μετά στη θυσίας αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί περ πάντας τους Γαλιλαίους επειδή έπαθον τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλοάμ και θανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτε ήσαν αμαρτωλοί περ πάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολή. Είχε τη σικήν πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτού, και ήρθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν δια την καταργή και την γη. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν, και αν μεν κάμει καρπών καλός, ή δε μη θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Και διαβάζουμε και στο ίδιο κεφάλαιο 22 εδάφιο. Και διήρχεται ο τας πόλης και τας κόμας διδάσκων, και ο διπορώνης Ιερουσαλήμ, είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άρα είναι σωζόμενοι? Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συγδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δε σας εξεύρω ποθενείστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει είπει, σας λέγω, δε σας εξεύρω ποθεν είστε. Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα σου προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και θέλουν καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχατη την εστέλουσιν είστε πρώτη, και είναι πρώτη ή την εστέλουσιν είστε έσχατη. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ και γεννήθη δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ενανθρωπίστηκε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Επί 30 χρόνια έμενε υποτασσόμενος εις τον ομεζόμενον πατέρα αυτού Ιωσήφ, τον σύζυγο της Μαρίας, και στην μητέρα του Μαρία. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έκλεισε κατά το Λόγο του Θεού τα 30 του χρόνια, τότε ο Πατέρας Θεός τον κάλεσε και τον απέστειλε να βαφτιστεί υπό του Ιάννου του Βαπτιστού, τον οποίον είχε αποστείλει 6 μήνες νωρίτερα, καθώς ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος, και ο οποίος εγεννήθη με θαύμα από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, που ήταν γερόντισα και στήρα, και επλήστη Πνεύματος Αγίου και Κοιλίας Μητρός,
απεσταλμένος και αυτός του Θεού, να βαφτίζει πάντα στους ερχομένους προς Αυτόν, αφού τους κηρύττει, μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Επί 6 μήνες κήρυτε στην έρημο, σε έρημο τόπο, αλλά ο Πατέρας Θεός ξεσήκωσε πλήθος ανθρώπων και πήγαιναν να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννου και βαφτίζονται υπ' αυτού. Και τον προσδιορισμένο από τον Θεό καιρό, ο Πατέρας λέγει στον Υιόν του, το μονογενή, άρα στην πραγματικότητα τον Υιόν του, τον πρωτότοκο, που θα γίνει πρωτότοκος δια της Αναστάσεως αυτού, του λέει πήγαινε τώρα και εσύ στον Ιορδάνη να βαφτιστείς, εσύ ο αναμάρτητος, βάφτισμα μετανοίας, υπό του Ιωάννου του προφήτου. Παράδοξο, ο αναμάρτητος να βαφτιστεί βάφτισμα μετανοίας, αλλά ο λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν και έπρεπε, αλλά και ο Κύριος μας υποταχθείς κατά πάντα εις τον Πατέρα Θεό, έπρατε κατά πάντα το θέλημά του, ο πρώτος ο προγνωρισμένος, προκαταβολής κόσμου αυτός, ότι θα είναι κατά πάντα υποτεταγμένος στο θέλημα του Πατρός του. Και έτσι έφτασε στον Ιορδάνη. Ιωάννης τον είδε και λέει, εσύ έρχεσαι να βαφτιστείς από μένα, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Και ο Κύριος είπε, σιώπα, διότι πρέπει να πράξουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άλλο παρά η υπακοή και η υποταγή στο λόγο του και στο θέλημά του. Και γιατί έγινε τούτο? Γιατί ό,τι διατάζει ο Θεός και ό,τι λέγει ο Θεός έχει τρομακτικές συνέπειες ευλογίας. Και έτσι ο Ιωάννης τον βάφτισε, και ενώ εξήρχεται εκ του ύδατος, ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, ήλθε και κάθισε επ' αυτόν. Καθώς είχε πει ο παντοδύναμος Θεός τον Ιωάννη, σε όποιον δεις το Πνεύμα μου να έρθει και να μένει εν αυτό, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Υιός μου, ο μονογενής, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και έτσι εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε η τριαδικότητα του Θεού. Ο Θεός που ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής, αυτού ακούετε, εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθην, αυτού ακούετε, το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος εν είδη περιστεράς έρθε και έκατσε απάνω του, και ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς πια είναι ο απεσταλμένος του Θεού, έχει έργο και αποστολή, καθώς διαβάσαμε «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». Εκείνη τη στιγμή ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου επ' αυτόν και αρχίζει η αποστολή του. Και 3 χρόνια, 3,5 χρόνια περίπου ζούσε εν σαρκή, πλήρης χάριτος και αληθείας, υποτεταγμένος κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, αλλά με κραυγή δυνατή και προσευχές έκραζε προς τον Πατέρα τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου. Μα κινδύνευε εκ του θανάτου, βέβαια, γιατί ο διάβολος ήθελε με τις παγίδες του να τον κάνει να αμαρτήσει, και ο Θεός μόνο μπόρεσε και τον φύλαξε. Και καθώς έμαθε εξ όσων έπαθε, κατεστάθη τέλειος, αίτιος σωτηρίας μεγάλης, εις πάντας, όχι τους ακούοντας πια, εις πάντας τους υπακούοντας εις Αυτόν. Καθώς ο Πατέρας απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός έγινε υπάκουος κατά πάντα έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού στον Πατέρα Του, κατά τον ίδιο τρόπο ο Χριστός μας αποστέλει να είμεθα υπάκουοι κατά πάντα έως θανάτου, ή καλύτερα έως την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας λοιπόν τον καιρό της αρχός αυτού κήρυτε στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δίδασκε την υγιένουσα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα στους πιστεύοντας, και ελευθέρωνε κατά τον προφητικό λόγο του Θεού, τον οποίο και αναγνώσαμε, όλους τους δυναστευωμένους, καταδυναστευωμένους από τον διάβολο.
Και ενώ αυτή ήταν η αποστολή του, να κηρύττει, να διδάσκει και να ελευθερώνει τους δικαίους εχμαλωτιστέντας, εμφανίστηκε κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος που τον άκουγε, ενώ εκήρυτε και δίδασκε, και έκαμε μία ερώτηση. «Κύριε, άραγε, πολλοί θα είναι ισοζόμενοι?» Σοβαρή ερώτηση. «Πολλοί θα σωθούνε?» Όμως η απάντηση του Κυρίου δεν είναι άμεση στο ερώτημά του. Είναι άμεση προς Αυτόν. Μη σκέφτεσαι πόσοι θα σωθούνε. Μη αναγωνιάς, μη ρωτάς. Να σκέφτεσαι, να αγωνιάς και να εξητάς τη δική σου σωτηρία. Γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Πολλοί ευρίσκονται τη φαρδιά πύλη. Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, αλλά υπάρχει και η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρη οδός. Πολλοί είναι οι ευρίσκοντες την ευρύχωρη οδό. Αλλά αυτοί θα πάνε, το τέλος είναι η κόλαση. Στενή είναι η πύλη, λίγοι οι ευρίσκοντες, αλλά αυτοί θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Εσύ λοιπόν μη σκέφτεσαι τι θα κάνω εγώ, πόσους θα σώσω εγώ, πόσοι θα σωθούνε. Εσύ να σκέφτεσαι μόνο να αγωνίζεσαι, να εισέρχεσαι κάθε φορά δια της στενής πύλης και να περπατάς στην τεθλιμμένη οδό που θα σε οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών. Και είναι σοβαρό ερώτημα, αλλά υπάρχει και σοβαρή απάντηση από τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν σε αυτόν που του λέει: «Μην ενδιαφέρεσαι πόσοι θα σωθούνε», και δεν μπορώ να μην ενδιαφέρομαι. Αλλά εκείνο το οποίο να αγωνίζεσαι είναι εσύ να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης, εσύ να σωθείς. Και αν σωθείς εσύ, τότε εγώ θα σώσω εσένα και τον οίκον σου. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Πίστευσε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Γιατί? Πολύ σοβαρό. Γιατί αφού σηκωθεί ο οίκος δεσπότης και κλείσει τη θύρα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και την Ανάσταση των νεκρών, πολλοί από εσάς που ρωτάτε αν πολλοί θα σωθούνε, θα στέκεστε απ' έξω, θα χτυπάτε την πόρτα που είναι κλεισμένη πια της Βασιλείας των Ουρανών και θα λέγετε: «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχετε και επιχειρήματα. «Κύριε, εμείς εφάγομεν εμπροστά σου το σώμα και το αίμα του Χριστού στην τράπεζα τη δική σου. Επίωμεν, εφάγομεν το σώμα σου, επίωμεν το αίμα σου. Στις εκκλησίες μέσα, στις πλαστείες μας σε δίδαξε και εμείς ακούγαμε το Λόγο του Θεού». Αλλά η απάντηση του Κυρίου θα είναι τραγική. «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πονθεν είστε, γιατί εργαζόσασταν την αδικία». Φύγετε απ' εμού οι εργάτε της αδικίας. Ποτέ δεν είσαστε οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάτοντες το Λόγο του. Οι ακούοντες τις εντολές μου και φυλάτοντες αυτό. Ακούγατε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν το πράτατε. Σκεφτόσαστε για το έργο μου. Αγωνιζόσαστε για το έργο μου. Αλλά δεν είσαστε από αυτούς που περπατούσαν ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ιδιαίτερα τις μέρες πονηρές τις οποίες τώρα διάγουμε, καθώς οι οδύνες της εγκυμονούσης, καθώς περνάει ο καιρός για να φτάσουμε στη γέννα, θα γίνονται όλο και πιο ισχυρές, όλο και πιο συχνές, όλο και πιο απίστευτες. Γιατί το μυστήριο της ανομίας από τον Αντίχριστο ήδη ενεργείται μυστηριωγός, αλλά και το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, αγαπητά μου αδέλφια, είναι ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Ο Θεός εφανερώθη στη ζωή μας εν σαρκή. Εδικαιώθη δια της Αναστάσεως αυτού από τον Πατέρα Θεό, επειδή υπήρξε αναμάρτητος εν πνεύματι Αγίω.
δια του Πνεύματος του Αγίου τον ανέστησε ο Θεός. Μετά την Ανάσταση φάνηκε στους αγγέλους. Στη συνέχεια κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού στα έθνη. Επιστέφθηκε από τον κόσμο και εν τέλει ανελήφθη, θα αναλυφθεί εν δόξη δια της αρπαγής της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, μην αναρωτιέσαι αυτός αν θα σωθεί και εκείνος αν θα σωθεί. Εσύ να αγωνίζεσαι να εισέλθεις δια της στενής πύλης. Γιατί αν σωθείς εσύ, αν πιστέψεις και σωθείς εσύ, τότε θα σωθεί κι όλος ο οίκος. Τότε πραγματικά θα σε βασιλεύσει επί της γης δια της πίστεως σωσμένος και θα έχεις εξουσία. Ο λόγος θα έχει εξουσία, αλλά θα είσαι και ιερεύς του υψίστου. Η προσευχή σου θα είναι μεσητική και θα έχει δύναμη. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου όμως εν θέρμος γενωμένη. Δεν είναι λοιπόν επιχείρημα ότι ερχόμουν στην Εκκλησία, ότι έτρωγα το σώμα του Χριστού και έπινα το, σώμα, το αίμα του Χριστού. Το επιχείρημα είναι ότι αγωνιζόμουν να περπατάω ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αγαπητέ αδερφέ και αγαπημένα μου αδέλφια. Ούτε μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, εάν ακόμη μας έχουν δοθεί και χαρίσματα και μείζωνα χαρίσματα, εάν δεν μείνουμε έως τέλους πιστοί στο Λόγο του Θεού, φυλάτονται στο Λόγο του Θεού. Γιατί όταν θα κλείσει η πόρτα, πάλι πολλοί θα πούνε: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το ονόματί σου δια Πνεύματος Αγίου? Δεν μας είχες βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και μας έδωσε και το χάρισμα της προφητείας? Δεν εξεβάλαμε δαιμόνια εν το ονόματί σου? Δεν μας έδωσες και εξουσία επί πάντων των δαιμονίων? Και δεν εγκάμαμε θαύματα πολλά? Δεν μας έδωσες και κρίτωνα, μίζωνα χαρίσματα? Και ο Κύριος θα τους πει σε αυτούς τους πολύ ευλογημένους και χαρισματικούς ανθρώπους: ποτέ δεν σας εγνώρισα, ποτέ δεν σας προγνώρισα, απ' αρχής ήξερα ότι μου ζητάτε, σας έδωσα, αλλά δεν θα μείνετε. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Στους χαρισματικούς λέγει ότι ήσασταν άνομοι, δεν επράτατε το θέλημά μου, παραβάτες του λόγου μου. Στους άλλους που ήσαν απλοί αδελφοί, τους απέβαλε γιατί ήσαν άδικοι. Αδικούσαν ανθρώπους, το Θεό, αλλά εν τέλει τον εαυτό τους. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί πολύ πρώτη θα είναι έσχατη και πρώτη και έσχατη θα είναι πρώτη. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι πόσο ευλογημένος είσαι, πόσο σε ευλόγησε ο Θεός, πόσο σε ύψωσε ο Θεός. Θυμήσου, να θυμηθούμε το πλέον ευλογημένο πλάσμα στον ουρανό, το χερούβ το επισχιάζον, είναι το παράδειγμα προς αποφυγή. Περηφανεύθηκε, πλανήθηκε και έγινε διάβολος και σατανάς. Ας μην καυχόμεθα στην ευλογία του Θεού. Ας μην καυχόμεθα στο έργο που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά και με εμάς. Η καύχησής μας να είναι ο καυχόμενος εν Κυρίω εσκαυχάται, να είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Το αν θα είναι πολύ σωζόμενοι, αυτό είναι βέβαιο. Γιατί λέγει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει εν τέλει, όταν θα αποκαλυφθεί ο ευπρόσδεκτος Κυρίου εν Ιαυτός, πρέπει εν τέλει να έχει εμισθεί ο οίκος μου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Πολλά εκείματα είναι, λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δόλτα κεφάλαιο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πολλά εκείματα είναι στον ουρανό.
Αλλιώς θα σας έλεγα εγώ υπάγω να τα ετοιμάσω. Αλλά εγώ σας λέγω εγώ υπάγω να ετοιμάσω το δικό σου, το κάθε στον καθέναν, το δικό σου τόπο. Και ύστερα θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ο οίκος λοιπόν του Κυρίου εδώ στη γη, η εκκλησία του, γιατί η εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, αλλά και ο οίκος των ουρανών, που είναι πολλά οικίματα, πρέπει να γεμιστεί. Αλλά θα γεμιστεί όχι από τους κεκλειμένους, αλλά από τους εκλεκτούς. Και εκεί θα γίνει ο μεγάλος τραγικός διαχωρισμός. Καθώς όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου, στις έσχατες ημέρες, και θα πει ο Κύριος, όπως λέει τώρα, σήμερα, έρχεστε, ήδη τα πάντα είναι έτοιμα, δεν βλέπετε τις οδύνες εγκυμονούσεις. Δεν βλέπετε όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, εκεί έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Δεν βλέπετε τώρα που αποκαταστάθη η ειρήνη, που άνθησε η οικονομία παγκόσμια, ύστερα από την οικονομική κρίση. Τι ήταν αυτό που, τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα? Κρίσης, κορονοϊός. Και όταν θα θεραπευθεί και θα βρεθούν και τα θαύματα, μην πείτε τώρα ησυχάσαμε. Όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Πάντα να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, ευλόγησέ με, βόηθα με. Βόηθα μας Χριστέ μου να περπατάμε ακριβώς το θέλημά σου. Βόηθα μας Χριστέ μου να υποτασσόμεθα και να υπακούμε το λόγο σου, αλλά και τη φανέρωση και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να μην περπατάμε με τη λογική μας, με τη φαντασία μας, με το φανατισμό μας, με τον νομικισμό μας, αλλά να περπατάμε με τη χάρη του Χριστού, με την αγάπη του Θεού Πατρός και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού, το απέραντο έλεος του Θεού. Γιατί εκείνη την ημέρα, όταν ο Κύριος και ήδη άρχισε να λέει «έλθετε, έρχεστε», επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα, θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε «αγρόνι γόρας, έχω πολλά κτήματα, πρέπει να τα φροντίσω, δεν μπορώ να έρθω τώρα, μα είναι ο δείπνος ο τελευταίος, μα ο Κύριος έρχεται, φεύγουμε, ναι αλλά έχω χωράφια να φροντίσω». Κι άλλος θα πει «αγόρασα 5 ζεύγη βοών, έχω πολλή δουλειά, ποιος θα την τακτοποιήσει, πρέπει να με ρυμνήσω για τις δουλειές μου». Και ο τρίτος θα πει «γυναίκα είναι η φεύτη, έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, πρέπει να τα φροντίσω». Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστόν, υπάκουσε στον Κύριο Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου, γιατί πολύ περισσότερα έχει να σου δώσει ο Χριστός αν έρθεις στο δείπνο του. Αιώνια ζωή, βασιλεία ουράνια, πλούτο, καθώς λέγει ο Πατέρας Θεός, σας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Τι θέλεις λοιπόν, να φροντίσεις τα υπάρχοντά σου, τις δουλειές σου, την οικογένειά σου, ή να απολαύσεις πάσαν ευλογίαν πνευματική δια του Ιησού Χριστού στα επουράνια? Και όταν αυτοί δεν ήρθαν, τότε λέγει ο Ιησούς Χριστός στην τρομακτική αυτή παραβολή του, «ελθόν ο δούλος του είπε, Κύριε, δεν ήρθαν». Και οργιστής, ο οικοδεσπότης, είπε προς τον δούλον, «έξελθε γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο, ταχαίως, εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και ανάπηρους και χολούς, κουτσούς και τυφλούς». Και πήγε ο δούλος. Και ποιος είναι ο δούλος? Ο απεσταλμένος του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μας προσκαλεί. Και ο Χριστός ποιος είναι? Ο απεσταλμένος του Θεού. Και ο Θεός ποιος είναι? Ο παντοδύναμος, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, που ο Θεός είναι αγάπη. Και πρέπει να γεμιστεί ο οίκος του, ο οίκος του Θεού, του ζώντος. Και πήγε, κάλεσε φτωχούς,
ανάπηρους, χολούς, τυφλούς, ζητιάνους. Και επέστρεψε στον οικοδεσπότη και του λέει: έκανα ό,τι είπες, αλλά υπάρχει ακόμη τόπος, δεν γεμίστηκε ο οίκος. Και ο Κύριος λέγει στο δούλο του: ξαναπήγαινε έξω, ξαναπήγαινε στα σοδούς και φραγμούς, σε αυτούς που έχουν ξεμείνει μόνοι τους, άστεγοι, εγκαταλελειμμένοι, που δεν έχουν κανέναν, και ανάγκασέ τους να εισέλθουνε, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Αυτή είναι η απάντηση: θα σωθούν πολλοί. Η ερώτηση όμως είναι: εσύ θα σωθείς? Εγώ θα σωθώ? Κύριε, φύλαξε μας, βόηθα μας Κύριε, να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου Σου, αλλά εκτελεστές του Λόγου Σου. Και πώς θα είμαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού? Όποιος εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός δεν θα είναι ένας επιλύσμων ακροατής που θα ακούει και θα ξεχνάει, αλλά θα είναι ένας εκτελεστής έργου, του έργου που εγώ θα του δίνω και της αποστολής που εγώ θα τον αποστέλω. Και γέμισε ο οίκος και έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας. Ας επανέλθουμε όμως σε αυτό το οποίο φανέρωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην αρχή της ενσαρκή αποστολής του, λέγοντας: για έλατε εδώ άνθρωποι, εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού, εσείς αυτοί που βλέπετε το σύννεφο να έρχεται από Δυσμόν, από τη Μεσόγειο θάλασσα, και λέγεται βροχή έρχεται, και έτσι γίνεται. Εσείς βλέπετε νότων πνέοντα από την Αφρική, γιατί μιλάμε για τη γη του Ισραήλ, και λέτε καύσον έρχεται, και γίνεται. Υποκριτές! Πώς εσείς που ξέρετε και διακρίνετε το πρόσωπο της γης και του ουρανού, δεν μπορείτε να διακρίνετε τα σημεία των καιρών? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, εμείς να μην είμαστε υποκριτές, να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών και να φωνάζουμε, όπως φώναζε τότε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως φώναζε αργότερα ο Χριστός, όπως φώναζε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ακόμη περισσότερο εμείς, η τελευταία Αποστολική Εκκλησία: μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Μη βλέπετε τα χάλια, αλλά ούτε και την υπεροχή σας. Βλέψατε στον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Ιησού Χριστόν, στον οποίο εδόθη το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Σήμερα όμως, όποιος πιστεύσει μέσα στην καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη από τον Πατέρα και ομολογήσει με το στόμα του ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων, τώρα το ομολογήσει ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων, αυτός θα σωθεί και θα εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων. Αλλά πρόσεξε εισαι αυτόν, προσέχετε εισαι αυτούς, προσέχετε εισαι αυτούς, προσέχετε μην υπερηφανευτείτε, προσεύχετε μην πλανηθείτε, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, προσέχετε. Καθώς υπάγεις προς τον άρχοντα να παρουσιαστείς στο δείπνο, απαλλάξου από τον αντίδικο, από αυτόν με τον οποίο έχεις αντιδικία, εχθρότητα. Απαλλάξου από τον αντίδικό σου, γιατί αυτός έχει αυτή την εξουσία, αν εσύ δεν απαλλαχθείς, αν εσύ πραγματικά δεν τακτοποιηθείς με τον αντίδικό σου. Γιατί τότε θα σε οδηγήσει τον κριτή στο δικαστή. Ο δικαστής θα σε οδηγήσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης στη φυλακή. Πρέπει να τακτοποιήσουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, τη ζωή μας. Εάν έχει ο αδελφός σου κάτι εναντίον σου, φιλιώθητη μετ' αυτού. Ταπεινώσου, αδερφέ μου,
Πες του ό,τι και να έχω κάνει και να νομίζεις το έχω κάνει, αλλά ό,τι και να έχω κάνει, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με για να με συγχωρέσει και ο Θεός. Εγώ σε συγχωρώ. Έλα να γίνουμε φίλοι, όπως ο Χριστός λέγει. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω, εάν κάμετε όσα εγώ εντέλομαι σε εσάς. Έλα να γίνουμε φίλοι. Έλα να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ανάμεσά μας, γιατί θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και αν υπάρχει κάποιος που σε εχθρεύεται, σε μισεί, σε κακολογεί, σε βλάπτει, και αυτόν μακροθύμησε, συγχώρεσέ τονε, επειδή τον αγαπάς. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και πώς θα αγαπήσω αυτόν τον φοβερό και τρομερό αντίδικό μου, ώστε να μακροθυμίσω και να τον συγχωρήσω? Πήγαινε προσευχή σου, αδερφέ μου αγαπημένε. Πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο, ώστε η αγάπη του Θεού Πατρός να πλημμυρίσει την καρδιά σου και να αγαπήσεις τον εχθρό σου, καθώς θα προσεύχεσαι υπέρ αυτών και με το νου και με το πνεύμα. Απαλλάξου, ταπεινώσου, για να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί μόνο ο ταπεινώνων εαυτών θα υψωθεί έως ουρανού. Αυτός που δεν μπορεί να ταπεινωθεί και υψώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Και μη βλέπεις τα κακά που γίνονται και κρίνεις και κατακρίνεις και καταδικάζεις, αλλά να μιλάς με γλυκύτητα και τρυφερότητα προς πάντες, να προσεύχεσαι προς πάντες. Γιατί κάποτε πήγαν στον Χριστό και του λένε: είδες αυτούς τους Γαλιλαίους, τον οποίον ο Πιλάτος έμιξε το αίμα τους με τις θυσίες? Η πιο αμαρτωλή των Γαλιλαίων θα ήταν αυτή. Και ο Κύριος του είπε: μην κρίνετε, μην κρίνετε, μην κατακρίνετε. Γιατί αν και εσείς δεν μετανοείτε συνεχόμενα από οτιδήποτε δεν αρέσει στο Θεό, και το πρώτο και καλύτερο, που δεν, σημαντικότερο που δεν αρέσει στο Θεό, είναι η κρίση και η κατάκριση. Μην κρίνετε, μετανοείτε, γιατί ομοίως θα πολεστείτε κι εσείς με αυτούς που λέτε ότι είναι οι πλέον αμαρτωλοί και θεωρείτε και τους εαυτούς σας καλούς και δικαίους. Ομοίως θα απολεστείτε. Μην κρίνετε, γιατί θα κριθείτε. Μην κατακρίνετε, μην καταδικάζετε, γιατί θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε, ελεείτε, μακροθυμείτε, αγαπάτε. Αλλά και του είπαν, και αυτοί οι 18 που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ, εν το Σιλοάμ επάνω τους και θανάτωσε 18, είναι οι πιο αμαρτωλοί από όλους της Ιερουσαλήμ. Μην σκέφτεσαι ποιος είναι ο πιο αμαρτωλός, μην σκέφτεσαι ποιος θα σωθεί. Κοίτα τον εαυτό σου. Ας έρθουμε εις επίγνωση του εαυτού μας στην παρουσία του Θεού. Εγώ θα σωθώ? Εγώ είμαι αμαρτωλός? Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Βεβαίως είμαι αμαρτωλός. Τι χρειάζομαι? Μετάνοια. Πώς μετάνοια? Συνεχόμενη. Εάν δεν μετανοείτε και εσείς ομοίως θα απολεστείτε. Να μετανοώ από τι? Από όλα. Από όλα. Αλλά για να μετανοήσω και να έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει από πάσης αμαρτίας, δεν γίνεται αν δεν αγαπάω τον Πατέρα Θεό εξ όλης της καρδιάς μου, ψυχής μου, διανοίας μου και δυνάμειός μου και τον αδελφό μου, όπως ο Χριστός με αγάπησε. Μα δεν γίνεται αυτό, να αγαπάω έτσι το Θεό. Είμαι άνθρωπος ασήμαντος, ουτιδανός άθλιος, ούτε να αγαπάω αλίμονο τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε εμένα. Βεβαίως δεν γίνεται. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Πήγαινε στο Θεό, πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Άρχισε να προσεύχεσαι υπέρ των αδελφών σου, για να έχεις κοινωνία με όλους, φιλιό σου, υπέρ των αντιδίκων σου. Τακτοποιήσου. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν γεμίσει η καρδιά σου, η ψυχή σου, το σώμα σου, το πνεύμα σου με την αγάπη του Θεού Πατρός. Τότε μόνο θα αγαπάς με την θεϊκή αγάπη του Θεού Πατρός. Και τότε η αγάπη του Θεού καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πλήθος αμαρτιών ξένων, αλλά και δικών σου. Γιατί έχεις μετανοήσει. Και τώρα
θα πει μια καταπληκτική, τι θαυμάζω αυτή την παραβολή και τι τρέμω. Έλεγε δε τότε και αυτήν την παραβολή. Κάποιος είχε έναν αμπελώνα και στον αμπελώνα του είχε φυτέψει μία σικιά. Το καλύτερο απ' όλα. Πολλά αμπέλια και μία σικιά. Τα αμπέλια κάνουν σταφύλια για κρασί. Η σικιά την έχει για τον εαυτό του να φάει τη γλυκύτητα των σίκων. Μία σικιά για τον εαυτό του. Ο ιδιοκτήτης. Και ήλθε ζητών εν αυτή καρπών, αλλά δεν έβρισκε. Και ήρθε πρώτο χρόνο, δεν βρήκε. Δεύτερο χρόνο, δεν βρήκε καρπό. Τρίτο χρόνο, δεν βρήκε καρπό. Και λέει στον αμπελουργό που είναι ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν ηγέτες, δεν υπάρχουν μεγάλοι στην Εκκλησία. Εσείς πάντες μαθητέ μου είστε. Και αν είστε μαθητές μου, κοιτάξτε να γίνετε και δούλοι μου. Όχι αφεντικά, δούλοι. Για να μου φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Και είπε στον αμπελουργό, τρία χρόνια έρχομαι και δεν βρίσκω καρπό. Κόφτηνε. Γιατί να και τη γη να καταργεί. Ο αμπελουργός όμως που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γεμάτος από αγάπη, λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, άφησέ με ένα χρόνο ακόμη. Και μας έχει αφήσει μακροθυμή. Δεν βραδύνει ο Κύριος να έρθει, αγαπημένα μου αδέλφια. Μακροθυμή για μας, γιατί δεν θέλει να πολεστούμε, αλλά θέλει να έρθουμε εις επίγνωση της αληθείας, εις επίγνωση του θελήματος του Θεού, να μετανοήσουμε, να μας ετοιμάσει για να μας παραλάβει. Ένα χρόνο ακόμη. Ευπρόσδεκτος Κυρίου εν ιαυτός. Ένα χρόνο ακόμη. Και ύστερα θα έρθει η εκδίκηση του Κυρίου. Ένα χρόνο ακόμη. Και εγώ θα σκάψω γύρω από αυτήν. Θα ρίξω κοπρία. Θα τη φροντίσω τη σικιά. Και θα φέρει καρπό. Αυτό περιμένει, αγαπημένα μου αδέλφια, και αυτό είναι το μήνυμα το τρομακτικό, όχι της ημέρας, της ζωής μας. Αυτό περιμένει από σένα. Καρπό καλό. Ο καρπός σου να πωλείς και ο καρπός σου να μένει. Χωρίς καρπό στον ουρανό δεν πας. Δεν πας αν δεν έχεις καρπό, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, την αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Πώς θα πας στον ουρανό αν δεν έχεις τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου? Και πώς θα πας στον ουρανό αν δεν έχεις τον καρπό των χιλέων που ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο? Άφησέ τη ένα χρόνο ακόμη. Έτσι λέει και για μας σήμερα. Άφησέ τους ένα χρόνο ακόμη. Μην πείτε ότι είπα ότι σε ένα χρόνο έχει το Κύριος, αλλά ένα χρονικό διάστημα. Άφησέ τη ένα χρόνο ακόμη, άφησέ τους, μακροθύμησε λίγο πατέρα. Εγώ θα τους φροντίσω, θα τα σκάψω, θα τα κλαδέψω, θα τα ποτίσω, τη σικιά θα την κοπρίσω. Και αν σε ένα χρόνο δεν φέρει καρπό, τότε κόφτει αυτήν με τα ταύτα. Καταλαβαίνετε, αγαπημένα μου αδέλφια, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Και για να συνοψίσω, φιλιόθητη με τον αντιδίκο σου, φιλιόθητη με το του αδερφού σου, ειρήνευσον με τον αντίδικό σου. Μην κρίνεις. Μην θεωρείς αυτόν καλόν και αυτόν κακόν. Μην καταδικάζεις. Αλλά αγάπησε με την αγάπη του Θεού Πατρός δια Πνεύματος Αγίου. Συγχώρεσε με το αίμα του Ιησού Χριστού και με τη χάρη του Χριστού και εργάσου όχι δια την τροφήν τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφήν τη μένουσα η ζωή αιώνιον δια Πνεύματος Αγίου. Ας λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι όπως ο Πατέρας Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και του έδωσε έργο και αποστολή, και την έφερε στέλος
γιατί εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, λαβών δούλου μορφή. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του με έναν φοβερό τρόπο, γενόμενος υπηκός κατά πάντα στον πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλά όπως ο πατέρας απέστειλε τον Χριστό, έτσι και ο Χριστός αποστέλει όλους, τον κάθε έναν ξεχωριστά. Στον κάθε έναν ξεχωριστά έχει δώσει έργο και αποστολή. Γι' αυτό όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό που εγώ του έδωσα, και τότε μπορεί να με ακολουθεί. Και αν ακολουθεί εμένα, θα τον οδηγήσω, γιατί εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, σε βοσκές χλωρές και σε ύδατα αναπαύσεως, και τότε θα μπορεί να ομολογήσει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Γίνε πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Τα πρόβατα τα αιμά ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Τα γνωρίζω και με γνωρίζουν. Ας γίνουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, σαν άτομα, γίνε αδελφή μου, γίνε αδελφέ μου, πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Απόκτησε ποιμένα καλό, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Και αυτός θα σε οδηγεί πάντοτε σε βοσκές φλοερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Αλλά όχι μόνο σαν άτομα και σαν οικογένειες. Φρόντισε την οικογένειά σου. Αγωνίσου τον αγώνα τον καλό. Φρόντισε να συμμελετάτε το Λόγο του Θεού με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Φρόντισε να συμπροσεύχεστε με το νου και με το πνεύμα με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Γιατί αν πιστέψεις εσύ, θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και αν πιστέψετε σαν οικογένεια, θα σωθεί η συγγένειά σου. Και αν πιστέψουμε όλοι σαν εκκλησία, θα σωθεί και η πατρίδα μας από κάθε κακό. Ήθε να βρούμε χάρη και να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Δέσποτα αγαθέ. Αμήν.